Πάντως δεν πρέπει να σου κουλιάσει το φαγητό. Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Όχι, όχι. Το φαγητό μια χαρά ήταν. Κάτι όμως δεν σου άρεσε. Εγώ. Εγώ. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί δεν τα πάω καλά με τη γλώσσα των γυναικών. Ρε Δημήτρη, δεν νιώθω καλά. Νιώθω ότι σου φέρω μου πολύ άσχημα. Με είδες να παραπονηθώ για κάτι? Όχι, δυνατά δεν το λες, αλλά μέσα σου ίσως πιστεύεις ότι σε εκμεταλλεύω. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Μην το κάνουμε τώρα πολύπλοκο. Μου ζήτησες χρόνο και στον έδωσα, αυτό είναι. Ναι, χρόνο, όχι χρόνια, Δημήτρη. Άσε, το τραβάω λίγο. Ό,τι και να λες, το νιώθω, ρε Δημήτρη. Και ήσουν ξεκάθαρος από την αρχή. Ερωτευμένος είμαι, Νόρα. Ναι, κι εγώ. Εσύ τι? Κι εγώ είμαι ερωτευμένη. Φαντάζομαι όχι μαζί μου, Πίστεψε με, πολύ θα το ήθελα. Ξέρω ότι θα πέρναγα πολύ ωραία μαζί σου, αλλά... Αλλά? Δεν τα ελέγχουμε αυτά τα πράγματα, ρε Δημήτρη μου, έτσι δεν είναι? Μπορείς να διατάξεις την καρδιά σου και ποιον να χτυπάει. Μάλιστα. Είσαι λοιπόν αλλού. Ναι. Ναι. Και θεωρώ σωστό να το ξέρεις. Δεν έχει γίνει τίποτα μαζί του και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα, είσαι ερωτευμένη και με έναν τρελό. Δεν το ξέρεις ότι είναι τρελός? Για να μην θέλει μια τέτοια γυναίκα. Όχι, είναι μπλεγμένο σε μια πολύ περίπλοκη σχέση. Και δεν ξέρω αν και πότε θα βγει. Και αυτό σου λέω, Δημήτρη, είναι πολύ μπερδεμένη η ιστορία. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις. Στην ίδια φάση είμαστε, Νορά. Ακριβώς στην ίδια φάση. Και δύο κάτι περιμένουμε. Εγώ περιμένω εσένα. Εσύ περιμένεις τον άλλον και θα περιμένουμε όσο αντέξει η καρδιά μας. Πάντως, μην νομίζω ότι είμαι τόσο ηλίθιος. Είχα καταλάβει ότι κάτι μπορεί να σημαίνει. Δεν είχα σκοπό να σε κοροϊδέψω. Και ειλικρινά, περνάω πολύ ωραία μαζί σου. Και αν σε χάσω θα μου λείψουν αυτές τις συζητήσεις. Αυτό μην το ξαναπείς, δεν πρόκειται να με χάσεις. Ίσα ίσα που τώρα, μετά από αυτή τη συζήτηση, μπορώ να σου πω ότι ήρθες και πιο κοντά μου. Έχω εκτιμήσει την ειλικρινία σου. Είναι το λιγότερο που μπορώ να σου δώσω. Εσύ μου τα δώσεις όλα από την αρχή. Έλα, υπερβολές τώρα. Όχι, δεν είναι. Κοίτα, πραγματικά έχεις κάνει πράγματα πολύ σημαντικά που έχουν μετρήσει μέσα μου. Αλλά, Δημήτρη, η ζωή μου είναι χάος αυτή τη στιγμή. Πίστεψέ με. Εμένα πάντως η σκέψη μου είναι πολύ ξεκάθαρη, Νορά. Είσαι η γυναίκα που πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, μια ξεχωριστή γυναίκα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παλέψω για σένα. Όσο βέβαια μπορώ και όσο αντέχω. Αλλά νομίζω ότι αντέχω αρκετά. Στόχος μου λοιπόν είναι να σε διεκδικήσω και αν σταθώ τυχερός, αν... να σε κερδίσω, πριγκίπισσά μου. Ποιος είναι? Έλα. Α. Τι μου φέρες? Τι να σου φέρνα δηλαδή? Συγγνώμη, ήρθες και με ξύπνησες νυχτιάτικα και δεν μου φέρες κάτι? Ένα δειγματολόγιο από μπουμπονιέρες, ένα κουφέτο, κάτι? Μόνη σου είσαι? Όχι. Είναι μέσα ο Δημήτρης. Αλλά κοιμάται βαριά. Μίλε ελεύθερα. Στα αλήθεια είναι μέσα ο Δημήτρης? Φωνάζε ρε παιδάκι μου! Είπαμε ότι κοιμάται βαριά, δεν έχει πέσει ακόμα. Μημάκο, ο Λουκάς είναι. Ήρθε να πάρει λίγο μπούκοβο για τα σουτζουκάκια. Του το δίνω και έρχομαι αμέσως. Άσε, δεν χρειάζεται, φεύγω. Κάτσε ρε παιδάκι. Πω. Τι ψαρούκλας έχεις γίνει? Καλά, αυτή η νύφη της συμφοράς σε χάλασε. Έχεις χάσει το χιούμορ σου. Μόνη μου είμαι, παιδάκι μου, έλα. Α, είπα κι εγώ. Γιατί πολύ πιο πιθανό μου φαινόταν να έχεις μπούκοβο στο σπίτι παρά άντρα. Να σου πω, θέλεις να συστολίσω τώρα νυχτιάτικα? Όχι, καλύτερα να ακούσεις αυτό που έχω να σου πω, λοιπόν. Α, για πες. Ο Μάνος αρχίζει να ξυπνάει από το λίθαργο. Κάτι ψηλιάζεται για Στέφανο και Μελίτα. Αμα, να αρχίσω να προβάρω τα μαύρα? Όχι, δεν χρειάζεται. Τα μπάλωσα εγώ όπως τέλος πάντων. Αλλά το ξέρεις τώρα, το μαλλό μου του κολλήσει κάτι στο κεφάλι.
Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Θα το ψάξει το θεματάκι. Το πιστεύω. Mm. Τι να ψάξει, ρε Λουκά. Υποτίθεται η ιστορία έχει τελειώσει. Υποτίθεται. Αν όμως αρχίσει κανένα αναμνηστικό πηγενέλα και ο Μάνος παραμονεύει τη Μελίτα και τους πιάσει μαζί. Μου τα λες τώρα αυτά, μου τα λες. Και εσύ τι του είπες? Τα άπαντα του ποιητή. Ό,τι μου κατέβαινε στο κεφάλι. Και με τι πιστικότητα να δεις, με έπνιγε το δίκιο. Μη σου πω ότι τον τράπηκα κιόλας. Μπράβο, Λουκά, μπράβο. Έτσι, το καλό που σου θέλω, γιατί θα ανατιναχθούμε όλοι. Φάρε, Νόρα. Αν ήξερα ότι χρειάζεται τόσο πολύ θέατρο σε αυτή την παρέα, δεν πήγαινα στην νομική. Στα δραματική σχολή θα πήγαινα. Κάθε μέρα δύο Όσκαρ θα παίρναμε. Άσε τώρα, ήταν να μην του μπει η ιδέα. Γιατί ό,τι και να του είπα εγώ, ένα βλέμμα να πιάσει στον αέρα, τελείωσε. Θα πάει να τα πει όλα στην Εύα και θα πιάσει τη Μέλη να του σουβλήσει. Τι τα έλεγα, ρε γαμότο, τι τα έλεγα. Μαζέψου, περιορίσου. Τελείωνε το πού αυτή, τίποτα. Προφανώς δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο. Τότε να πάει και αυτή να κάνει τα χείριθμα σε δραματική. Εντάξει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τον πείσει ότι δεν σημαίνει τίποτα. Α, καλά, τώρα δέσαμε. Τέλος πάντων, αρκετά σε ξαγρύπνησα. Τι, τι, φεύγει. Κάτσε, κάτσε, συγγνώμη. Με βρικολάκιασες και θα φύγεις, όχι. Θα βρικολάκιασουμε παρεούλα. Το θεωρείς απαραίτητο? Απολύτως. Έλα, έλα, κάτσε να τα πούμε λίγο. Τελευταία ευκαιρία είναι. Από αύριο θα σε χάσει ο καναπές μου. Θα ξαπλώνετε τις κορμάρες σας στο υπέρδιπλο κρεβάτι. Και μην τον είδατε. Τίποτα δεν έχεις καταλάβει, έτσι. Από εδώ και πέρα οι νύχτες μου σε ένα καναπέ θα περνάνε. Απλά δεν θα είναι ο δικός σου. Καληνύχτα σας. Τελικά δεν είσαι εντάξει. Μάλλον στην ώρα απευθύνεσαι, η οποία απουσιάζει. Αυτό το γνωρίζω, Λουκά. Σε σένα μιλάω. Δεν μου τα έχεις πει όλα. Αν και είμαι σίγουρος ότι ήξερες. Ναι, γενικά τα ξέρω όλα. Εσύ πού αναφέρεσαι συγκεκριμένα? Στην ώρα. Πού αλλού? Ήξερες ότι είναι ερωτευμένη και στον Μπέλο κουβέντα, έτσι? Α, είναι ερωτευμένη, α. Την έριξες τελικά, Μπαγκασάκο. Έλα, έλα, σε παρακαλώ τώρα, κόψε την πλάκα. Δεν είναι ερωτευμένη μαζί μου. Και τότε με ποιον είναι? Με τη ζωή, με την τέχνη? Μην μου πεις με τη μαγειρική, είναι τσακωμένες. Τώρα σοβαρά μιλάς, δεν σου έχει πει? Εσύ δεν τη ρώτησες, αγόρι μου. Εγώ ήθελα να είμαι διακριτικός. Και εγώ ήθελα να είμαι εκατομμυριούχος, αλλά πού? Τέλος πάντων, ίσως να μην έχει και σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν έχει σημασία, μου πετάς ένα τυράκι και με αφήνεις δυστυχώς, δηλαδή. Δεν σου είπε τίποτα για το λεγάμενο? Ένα όνομα, μια διεύθυνση, αλλεργία σε κάποιο φαγητό, κάτι? Τίποτα, τίποτα, ελάχιστα πράγματα ξέρω. Μάλλον είναι παντρεμένος. Απαντρεμένος? Συγχαρητήρια, κυρία Φωκά. Σκαρφαλώσατε στο υπέρδιπλο. Και μάλλον πρέπει να είναι στα διαζύγια ο τύπος. Α, στα διαζύγια. Βέβαια. Παντρεμένο θα τον άφηνε, δικηγόρος πράγμα. Τώρα, ειλικρινά, ρε Λουκά, εσύ όντως δεν ήξερες? Για δεσμέ. Σου βγάζω κάποια γνώση, κάποια σοφία. Μαύρα μεσάνυχτα είχα, Δημήτρη, παιδί μου. Ευτυχώς που ήρθες κι εσύ και μου άνοιξες τα μάτια. Ρε, τι πάθαμε. Τελικά... Εγώ έχω ελπίδες. Οι ελπίδες το εύχομαι. Γιατί από νόρες δεν σε βλέπω.